Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω πάλι βιντεάκι καθαριότητας. Ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ αυτά τα βίντεο. Για το συγκεκριμένο δεν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ξέρω ότι το περιμένετε πάρα πολλές από εσάς. Είναι σε συνεργασία με το αγαπημένο μου Queen Market που φέρνει τα καταπληκτικά καθαριστικά Astonis. Είναι γεγονός λοιπόν, έφεραν τα καινούρια υπερσυμπυκνωμένα απολυματικά και εγώ είμαι εδώ για να σας τα δείξω αναλυτικά, να σας δείξω πώς θα χρησιμοποιώ στην καθαριότητα του σπιτιού μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης, θα ήθελα να με συγχωρέσετε λιγάκι για τη φωνή μου. Η Ναταλίτσα πήγε στον παιδικό σταθμό 4 μέρες και φυσικά τσίμπησε κρυωματάκι και εγώ κόλλησα. Οπότε καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά δεν ήθελα να αργήσω το συγκεκριμένο βιντεάκι γιατί ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο περιμένετε πολλές από εσάς εδώ και μήνες να έρθουν τα καινούργια απολυματικά από Astonis. Εν τω μεταξύ έχουν φέρει πιο πολλές μυρωδιές, η συσκευασία είναι πιο όμορφη, οι μυρωδιές είναι πάρα πολύ ωραίες, έχει μεγαλύτερη ποικιλία πια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ξέρετε πόσο addicted είμαι στα καθαριστικά και πόσο μάλλον στα καθαριστικά του Queen Market και από Astonis, τα αγαπώ. Έχω πολλά να σας δείξω, όλη μέρα καθάριζα την μέρα που βλέπετε εδώ στο βίντεο. Έχω λοιπόν να σας δώσω tips πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα απολυματικά αλλά και 2-3 άλλα προϊόντα από Queen Market και θα σας έχουμε και δωράκι με τις παραγγελίες σας, οπότε stay tuned για περισσότερα. Όσον αφορά τις μυρωδιές, οι επιλογές όπως βλέπετε είναι άφθονες. Δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω αγαπημένες μυρωδιές. Ίσως ένα τσικ παραπάνω το Linen Fresh, το Berry Harvest, το Zesty Lemon και το Herbal Escape. Αλλά πραγματικά όλα, δεν μπορώ, είναι όλα υπέροχα, μυρίζουν τέλεια. Και το καλό είναι ότι μπορείτε να πάρετε το πακέτο των 9, δηλαδή αυτό που έχω εγώ, με μείον 25% έκπτωση. Τρέχει αυτή η προσφορά τώρα στο Queen Market, οπότε έτσι μπορείτε να τα δοκιμάσετε όλα και θα σας κρατήσουν πάρα πολύ καιρό, αφού είναι υπερσυμπυκνωμένα. Φυσικά δεν θα χάσω την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω το Scrub Mommy, το οποίο αγαπώ. Είναι ένα σφουγγάρι πραγματικά σωτήριο για μένα. Από τη μια πλευρά είναι κανονικό σφουγγάρι, αλλά πάρα πολύ απορροφητικό, δηλαδή απορροφά 5 φορές περισσότερο από ένα κλασικό σφουγγάρι και από την άλλη πλευρά είναι σαν το Scrub Daddy. Το Scrub Daddy σας το έχω ξαναδείξει, όπως και το Scrub Mommy. Τα φέρνει το Queen Market και έχει ένα μεγάλο ατού, δεν χαράζει. Οπότε είναι ότι πρέπει για αντικολλητικές κατσαρόλες, για αντικολλητικά τηγάνια, για κεραμικές εστίες. Δεν έχεις φόβο μήπως κάνεις κάποια γρατζουνιά. Επίσης, αν θέλεις να πλύνεις μια κατσαρόλα και θέλεις να βγάλεις επίμονους λεκέδες, το βρέχεις πρώτα με κρύο νερό, σκληραίνει αυτό με το κρύο νερό και έτσι τρίβει καλύτερα. Είναι ένα πολύ χρηστικό γενικά σφουγγάρι και δεν κρατάει και οσμές. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό επίσης και μπορείς να το πλύνεις άφοβα και στο πλυντήριο πιάτο. Ξεκινάω λοιπόν την καθαριότητα με τις κεραμικές εστίες και θα χρησιμοποιήσω την κρέμα καθαρισμού από Astonis, που είναι το νούμερο 1 καθαριστικό γενικά της Astonis. Είναι ένα από τα πιο οικολογικά καθαριστικά, μυρίζει πορτοκάλι και δεν έχει αναθυμιάσεις. Μπορείς να καθαρίσεις τις εστίες με αυτό εσωτερικά τον φούρνο, αλλά και κατσαρόλες ή ταψιά που έχουν έτσι βρωμιές και λεκέδες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτό θα είναι και το δωράκι για τις παραγγελίες σας, γράφοντας τα σχόλια της παραγγελίας το όνομά μου, γράφοντας Marlene,
Μαζί με τα πραγματάκια που θα ψωνίσετε από το Queen Market θα σας δώσουν και μία κρέμα καθαρισμού Αστόνις. Και πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε και να δείτε το αποτέλεσμα της κρέμας καθαρισμού. Τον φούρνο, όπως θα δείτε, δεν τον καθάρισα όλο γιατί δεν είχα τόσο χρόνο. Πραγματικά όλη μέρα καθάριζα. Ήθελα πολλά πράγματα να κάνω και να σας δείξω. Οπότε καθάρισα τους λεκέδες που είχε ο φούρνος, γιατί είχε κάποιους μεγάλους λεκέδες που πραγματικά τους έβλεπα και τσαντιζόμουν κατά κάποιο τρόπο που τους είχα αφήσει, και το τζάμι. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Όπως βλέπετε, ο φούρνος έλαμψε, τουλάχιστον στα σημεία που τον καθάρισα. Δεξιά και αριστερά, όπως μπορείτε να δείτε, δεν καθάρισα. Δεν είχα χρόνο, θέλω να βγάλω τα σιδεράκια και να καθαρίσω και εκεί με την κρέμα καθαρισμού. Αλλά πραγματικά δεν μπορούσα άλλο να βλέπω αυτές τις λαδιές, αυτά τα σημάδια και το τζάμι έτσι βρώμικο, και λέω θα κάνεις το μισό τώρα, αυτό που επήγει, και το άλλο μισό κάποια άλλη στιγμή. Πάντως το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Επί τη ευκαιρία καθάρισα και το ταψί μου, γιατί είχε κάτι σημαδάκια τα οποία δεν είχαν βγει καλά, οπότε το έλαμψα με την κρέμα καθαρισμού και ξεμπέρδεψα και με αυτό.
όπως βλέπετε εδώ κάνω το κλασικό βήμα που παίζει να το κάνω σε κάθε μου βίντεο. Γεμίζω το νεροχύτη της κουζίνας, βάζω μέσα τα βατεξάκια μου, τα σφουγγαράκια που θέλω να απολυμάνω και βάζω ένα καπάκι από το αγαπημένο μου απολυμαντικό Αστόνις. Ξεκίνησα με το Berry Harvest. Δυσκολεύτηκα βασικά να διαλέξω, αλλά δοκίμασα τον Berry Harvest για αρχή και ξετρελάθηκα. Επίσης το καινούργιο μου ψεκαστηράκι από το Zara Home, το γυάλινο που σας το είχα δείξει παλαιότερα σε ένα haul, έβαλα νερό και ένα καπάκι από το Linen Fresh που είναι έτσι μια πολύ ωραία μυρωδιά φρεσκάδας και έκανα ένα καθαριστικό για όλες τις χρήσεις στην ουσία, ένα απολυματικό. Η σωστή αναλογία είναι 1:40, να σας πω την αλήθεια, εγώ το έκανα με το μάτι, θεώρησα ότι καλή είναι η αναλογία έτσι όπως το υπολόγισα, εντελώς εμπειρικά. Αυτό τώρα το σπρέι θα το κρατήσω για 2 μέρες, γιατί μετά κατά κάποιο τρόπο χάνει την δραστική του αξία το απολυματικό. Αλλά με αυτό θα καθαρίσω τους πάγκους της κουζίνας, το μπάνιο όπως θα δείτε στη συνέχεια, στο σαλόνι. Θα απολυμάνω γενικά όλες τις επιφάνειες και θα ψεκάσω και τα ριχτάρια μου. Απολυμένοντάς τα έτσι, αλλά αφήνοντας και μια όμορφη μυρωδιά. Δηλαδή μπορεί να ψεκάσετε χαλιά, κουρτίνες, καθίσματα αυτοκινήτου, πολλά πράγματα. Έτοιμη λοιπόν η κουζίνα μου, καθαρή και μυρωδάτη.
Οπότε θα κατευθυνθώ προς το σαλόνι, θα σκουπίσω μία καλά το σαλόνι με την ασύρματη σκούπα μου. Για πληροφορίες για τις ασύρματες σκούπες μου που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βιντεάκι που ανέβασα, εκεί σας δίνω πληροφορίες για τις σκούπες, οπότε θα αφήσω link κάτω στο κουτί περιγραφής και για αυτό το βίντεο. Τώρα θα σφουγγαρίσω με την ασύρματη σκούπα παύλα σφουγγαρίστρα που έχω και σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο που σας είπα και προηγουμένως, και μέσα στο θικάκι για το νερό θα βάλω και ένα καπάκι από αστόνις, από το απολυμαντικό, έτσι ώστε καθώς σφουγγαρίζω να απολυμένω κιόλας. Εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο αν δεν έχετε τέτοια σκούπα, μπορείτε να κάνετε το ίδιο σε κανονικό κουβά με σφουγγαρίστρα, και εγώ έτσι κάνω όταν σφουγγαρίζω με το κουβά, ή σε spray mop, σε σφουγγαρίστρα spray. Και όπως σας είπα, με ένα πανάκι από μικροίνες και με το καθαριστικό που έφτιαξα στο ψεκαστηράκι μου, το απολυμαντικό βασικά, καθαρίζω και απολυμένω διάφορες επιφάνειες στο σαλόνι. Thank you.
ξέκασα και τα ριχτάρια μου και μαξιλάρια μου στο σαλόνι για να τα απολυμάνω και να τα φρεσκάρω, να αφήσω μια ωραία μυρωδιά στο χώρο, κατευθύνθηκα προς το μπάνιο και αφού καθάρισα τη λεκάνη έτσι με απολυμαντικά μαντιλάκια καλά, χρησιμοποίησα ένα αγαπημένο καινούριο προϊόν από Αστόνις που είμαι πολύ χαρούμενη που σας το δείχνω και αυτό σήμερα. Πρόκειται για τις αναβράζουσες ταμπλέτες από Αστόνις με εντελώς λουλουδάτο άρωμα. Είναι για το πουρί της λεκάνης, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πραγματικά πανεύκολες στη χρήση. Στην ουσία ρίχνεις μια ταμπλέτα για 20 λεπτά και αφήνεις τη δράση του αφρισμού να λειτουργήσει και μετά τραβάς το καζανάκι. Αν έχεις έτσι δύσκολο πρόβλημα, αν έχεις μεγάλο πρόβλημα, ρίχνεις 2 ταμπλέτες και τις αφήνεις όλο το βράδυ. Όσο όμως οι ταμπλέτες κάνουν τη δουλειά τους στη λεκάνη της τουαλέτας, εγώ αποφάσισα να καθαρίσω τον νηπτήρα του μπάνιου με το αγαπημένο μου καθαριστικό για τα άλατα από Αστόνις, το οποίο έχω σταθερά στη συλλογή μου με τα καθαριστικά και είναι πολύ αγαπημένο. Και φυσικά μετά ψέκασα και με το απολυμαντικό που έφτιαξα για να απολυμάνω και τις επιφάνειες. Επίσης, ένα ακόμη χρήσιμο tip είναι να ρίχνετε ένα καπάκι από τα απολυμαντικά Αστόνις στην τουαλέτα μια φορά την ημέρα, δεν χρειάζεται παραπάνω, για να σκοτωθούν τα μικρόβια, να τα αφήνετε να βράσει περίπου 10 λεπτά. Καμιά φορά εγώ βάζω και ένα καπάκι στο νερό μέσα στο καζανάκι, έτσι ώστε όταν τραβηχθεί το καζανάκι να καθαρίσει, να απολυμανθεί η τουαλέτα και να μυρίσει και όμορφα. Μιας που είχα να βάλω ένα πλυντήριο ρούχων για το Ναταλάκι με ρουχαλάκια της, είπα να σας δείξω και το τελευταίο πολύ χρήσιμο tip με τα απολυματικά Αστόνις, να προσθέσεις ένα καπάκι απολυματικό στη θήκη του μαλακτικού. Έβαλα κανονικά το απορρυπαντικό μου, έβαλα το μαλακτικό και πρόσθεσα και ένα καπάκι από το αγαπημένο μου Linen Fresh για μια έξτρα μυρωδιά και απολύμανση.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο καθαριότητας. Ελπίζω να σας άρεσε, να βρήκατε ενδιαφέροντα αυτά που σας έδειξα. Με πήρε το απόγευμα, όπως θα δείτε το ρολόι. Ξεκίνησα πρωί, με πήρε το απόγευμα. Το αποτέλεσμα με δικαίωσε ένα καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι. Όλες τις πληροφορίες για το Queen Market και τα προϊόντα που σας έδειξα θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Εκεί θα βρείτε και λεπτομέρειες για το δωράκι που σας είπα με τις παραγγελίες σας. Δεν είναι πολύ απλό, θα γράψετε απλά στα σχόλια της παραγγελίας το όνομά μου, Μαρλέν, Μαργιαλένα, ό,τι θέλετε, και θα πάρετε δώρο μία κρέμα καθαρισμού Αστόνις. Θα σας τα γράψω όμως και αναλυτικά κάτω στο κουτί περιγραφής. Αυτά λοιπόν είχα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και άλλα βιντεάκια που θα ανεβάσω στο κανάλι μου. Πατήστε και την καμπανούλα για να παίρνετε και σχετική ειδοποίηση και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!